θέλω να μιλήσω. Είσαι όλη ώρα στα ηλεκτρονικά, άφησε τα και λίγο. Τι είσαι να μου πεις να κάνω με τη ζωή, άφησε με και λίγο. Μαμά, μπαμπά, πέτω ζαχμός. Εδώ είμαστε. Για δώσε να δω. Μα τι είναι αυτό, έχεις 3 ε και στα ελληνικά μάλιστα. Άλλες χρονιές είχες τουλάχιστον γάμα. Τι έγινε? Καλά, απλώς έχουν γίνει τα μαθήματα λίγο πιο δύσκολα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Απλώς λίγο περισσότερο διαβάζει μαθαίνουν τα μαθήματα. Μα διαβάζω. Πότε διαβάζεις, όλη μέρα είσαι πάνω στα ηλεκτρονικά. Όντως, πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Άντε τώρα και σας αφήστε μη ήσυχο. Οι γονείς του με ενημέρωσαν ότι θα αναλύσει πολύ σημαντικές υποχρεώσεις της ζωής όπως είναι το διάβασμα και συνέχεια ασχολείσαι με τα ηλεκτρονικά. Μα αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι ότι δεν διαβάζω, αλλά τα μαθήματα έχουν γίνει πιο δύσκολα. Για πες μου τότε, πόσες φορές διάβασες αυτή την εβδομάδα? Καμία. Και πόσες φορές έπαιξες ηλεκτρονικά? Τώρα που το σκέφτομαι, περισσότερο από 6 ώρες. Είδες που σου είπα, αυτός ο εθισμός σου προκαλεί κοινωνικές επιπτώσεις. Τώρα που το σκέφτομαι, φαίνεται λογικό. Ναι. Να σου πω, Στα, είμαι έξω από το σπίτι του Καλυφύρους. Θα πάω μόνο, θα ήθελα και εσύ. Εντάξει, να κλείσω τον υπολογιστή και θα έρθω.